Κυρία Μανολάκου, καλή σας χρονιά καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά με υγεία και ειρήνη. Να είστε καλά. Τώρα το κουκουέ μετέχει άραγε στον καυγά αυτά για τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ Μητσοτάκη ή σας αφήνει παγερά διάφορο από τον Περισσό? Όχι, κάλαμε και ανακοίνωση, ίσα ίσα. Και το λέμε, και αν θέλετε, εκεί που επικεντρώνουμε είναι ότι ουσιαστικά χρεοκοπεί πανηγυρικά αυτή η πολιτική των κομμάτων που ακολουθούν του καλού παιδιού απέναντι στους Αμερικάνους που τα έχουν δώσει όλα, αλλά και απέναντι σε όλα τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Δηλαδή, τι εννοούμε με αυτό, ότι λένε να οι σύμμαχοι έχουμε συμμαχίες ισχυρές που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά εδώ είδαμε ακόμα μια φορά να χρεοκοπεί αυτός ο εφησυχασμός που καλλιεργούν. Παρά τα αυτά, δεν καμία σπίδα από ως προς την τουρκική επιθετικότητα, το αντίθετο βλέπουμε να στηρίζεται ουσιαστικά η Τουρκία, γιατί έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και των πολυεθνικών. Παρά τα αυτά, δεν πιστεύετε ότι για μας και οι καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, μέσα σε μια ιδιαίτερα σταθή περιοχή με πολλά κινδύνους ακόμα και για τη χώρα μας? Το αντίθετο θεωρούμε, ότι είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, στην κυριολεξία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικά μετά τις επιθέσεις του Ιράν απέναντι στις αμερικάνικες βάσεις. Είμαστε στο κάδρο των επικίνδυνων εξελίξεων και μάλιστα η συνάντηση με τον Τραμπ αυτό το επιβεβαίωσε, ότι τα δίνουμε όλα. Άρα γινόμαστε στόχος και μαγνήτης επιθέσεων αντιπίνων. Ας πούμε, ένα παράδειγμα προς αυτή την κίνηση της Ελλάδας μπορεί να είναι και ο EastMed, με την έννοια ότι, ας πούμε, σε θέματα ενεργικής ασφάλειας έχουμε μια δυτική ομπρέλα, η οποία έτσι αλλιώς θετική θα είναι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και μπρος, δεν είναι? Καταρχήν δεν είναι βέβαιος ο EastMed. Σωστό είναι αυτό. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόστος και μιλάνε για ένα βάθος 10 ετών. Και αν κανείς δει τα κοστολόγια σε σχέση με εναλλακτικές λύσεις που περνάνε και μέσα από την Τουρκία, φαίνεται, επιβεβαιώνει αν θέλετε, γιατί βάζουν πλάτη στην Τουρκία και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι όταν εισβάλλει στη Συρία ή όταν διεκδικεί το μισό Αιγαίο. Το γεγονός ότι όμως έτσι αλλιώς είναι μια απάντηση στον Turkish Stream δεν είναι σημαντικό για μας γεωπολιτικά, κυρία Μανολάκου? Θέλω να πω ότι από τους αγωγούς και τα κοιτάσματα δεν πρόκειται να ωφεληθεί ο λαός. Ο λαός θα μείνει εκμεταλλευόμενος και η ενεργειακή φτώχεια θα υπάρχει. Γιατί είναι στα χέρια των πολυεθνικών. Αυτό, αν θέλετε, το επιβεβαιώνουν μια σειρά και από άλλες χώρες που έχουν ενεργειακούς πόρους. Αλλά ταυτόχρονα όμως ο ανταγωνισμός για τις ενεργειακές πηγές και τους ενεργειακούς δρόμους, ο δρόμος αυτός είναι στρωμένος με αίμα και το βλέπουμε, αν θέλετε, και τώρα. Να πάμε λίγο στην εγχώρια επικαιρότητα, γιατί έρχεται και η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κ. Κουτσούμπα, ίσως την Παρασκευή. Υπάρχει περίπτωση το ΚΚΕ να συμπέσει με τη Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα στο θέμα Προέδρου? Για παράδειγμα, θα το πω κιόλας, μια πρόταση για τη Μαρία Δαμανάκη με την γνωστή αριστερή της διαδρομή, τις σχέσεις που είχε κάποτε με το ΚΚΕ, θα ήταν μια πρόταση που θα μπορούσε να συζητήσει ο Περισσός? Θέλω να σας πω ότι η στάση που θα κρατήσουμε είναι η στάση που κρατάμε πάντα. Γιατί ο πρόεδρος είναι ένας θεσμός που τι κάνει, επικυρώνει την αντιλαϊκή πολιτική με υπογραφές σε αντιλαϊκούς νόμους. Σας το λέω, δεν έχει καμία σχέση με πρόσωπο, αλλά και με την κυρία Δαμανάκη. Η κυρία Δαμανάκη έχει αρνηθεί το παρελθόν της εξ ολοκλήρου. Δεν είναι θέμα
από πού προέρχεται, αλλά τα στερνά τιμούν τα πρώτα, λέει η παροιμία. Και κυρίως για μας πρόεδρος που να εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα είναι ο πρόεδρος που δεν θα υπογράφει αντιλαϊκούς νόμους, δεν θα υπογράφει τις μειώσεις μισθών, φόρους στα λαϊκά στρώματα, κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, στη διαδήλωση, να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μισθοί αξιοπρεπείς. Τέτοιος ο πρόεδρος σημαίνει σύγκρουση με αυτή την πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, που σημαίνει... Και βεβαίως στηρίζει και το κοινάλι ΠΑΣΟΚ, όπως θέλετε να το πείτε. Συνεπώς είναι ένας αστικός θεσμός που τον πρώτο λόγο για την επιλογή θα έχει η αστική τάξη. Τον τελευταίο μου ερώτημα από τη συνάντηση αυτή που έρχεται την Παρασκευή με τον κύριο Κουτσούμπα. Το ΚΚΕ βέβαια παραδοσιακά αντιδρά στο θέμα της ενισχυμένης αλλαλογικής, θέλει απλή αναλογική. Αναρωτιέμαι ωστόσο αν το ζήτημα που αφορά στην τακτική πλέον της κυβερνησιμότητας της χώρας πρέπει να ενσωματώνεται και στη λογική του ΚΚΕ στην προσέγγιση αυτών των θεμάτων, θεσμικών θεμάτων. Η απλή αναλογική έχει την έννοια ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό ότι ό,τι ψηφίζει ο κόσμος αυτό πρέπει να βγαίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να δίνονται μπόνους που καταπατάει ακριβώς τη θέληση του λαού. Όσο σε ό,τι αφορά την ακυβερνησία δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ ακυβερνησία, τα βρίσκουν πολύ καλά τα αστικά κόμματα του ευρωνατοϊκού τόξου, συμφωνούν και τσακώνονται για ασήμαντα ζητήματα. Ας πούμε τώρα μπορεί να ρίχνουν ονόματα για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ροκανίζουν το χρόνο, δεν συζητούν όμως για σημαντικά ζητήματα. Ξέρετε κάτι, επειδή εμείς δεν σταματάμε να ερχόμαστε σε επαφή με πολύ κόσμο, οι συνταξιούχοι ξέρετε τι μας λέγανε? Μήπως γίνεται να πείτε να πληρωθούν νωρίτερα οι συνταξιούχοι γιατί έχει τελειώσει η σύνταξη που μας τη δώσανε νωρίτερα το Δεκέμβρη και βεβαίως δεν υπάρχει 13η σύνταξη να καλύψουν ανάγκες από, για τις γιορτές. Βλέπετε δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος. Και βεβαίως και κινητοποίησεις οργανώνονται αλλά και αγώνες γίνονται για να εφαρμοστούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως γίνονται στον ΟΤΕ και η εργοδοσία κάνει μηνύσεις σε απεργούς, ντροπή μεγάλη. Μάλιστα. Πού είναι εδώ η προστασία του δικαιώματος? Μάλιστα, να δούμε. Άρα έρχονται μάχες μπροστά και με τα νομοσχέδια για διαδηλώσεις και όλα αυτά, κυρία Μανολάκου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία. Κυρίως έρχεται μια διαδήλωση και την απευθύνουν οι Επιτροπές Ειρήνης ότι την ημέρα που θα είναι το νομοσχέδιο για τις παραχωρήσεις και ενισχύσεις των αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα όλος ο κόσμος να είναι στους δρόμους. Είναι ανάγκη απέναντι στην ειρήνη που θέλει ο λαός. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και καλή σας χρονιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά.